Το χαιρετισμό του έντιμου Υπουργού Άμυνας, κυρίου Χαράλαμπου Πετρίδη, θα αναγνώσει ο Διευθυντής του Πρώτου Επιτελικού της Διοίκησης Καταδρομών. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, ΣΥΟΠ και οπλίτες των καταδρομών, νέοι καταδρομείς, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια που μου δίνετε η δυνατότητα να χαιρετήσω τη σεμνή σας, αλλά ταυτόχρονα τόσο σπουδαία τελετή της απονομής του Πράσινου Μπερέ. Επιθυμία μου ήταν να παρευρίσκομαι μαζί σας, αλλά δυστυχώς, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, ήρθα σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και είμαι σε αυτοπεριορισμό. Η τελετή αυτή αποτελεί το επιστέγασμα της σκληρής εκπαίδευσης και της επίπονης προσπάθειας που καταβάλατε το τελευταίο διάστημα. Από σήμερα, λοιπόν, ανήκετε και επίσημα στις επίλεκτες δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς και αυτό χάρη στη δική σας επιμονή και το δικό σας κόπο. Πετύχατε να ξεχωρίσετε μέσα από διαδικασίες ανταγωνιστικές, διαδικασίες στις οποίες μόνο οι άξιοι μπορούν να ανταπεξέλθουν. Καταφέρατε να αντέξετε τις σωματικές και πνευματικές προκλήσεις στις οποίες υποβληθήκατε και να φέρατε εις πέρας τη σκληρή εκπαίδευση των ενδόξων δυνάμεων καταδρομών. Ταυτόχρονα, θέλω να συγχαρώ τους γονείς σας, γιατί σας μεγάλωσαν με αξίες, ιδανικά και αρετές. Μαζί με εσάς κατέβαλαν και αυτοί μεγάλες προσπάθειες. Όλο αυτό το διάστημα της δοκιμασίας σας στάθηκαν στο πλευρό σας. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν και στο διοικητή της Διοίκησης Καταδρομών, στους εκπαιδευτές αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, οι οποίοι χωρίς να αφήνονται χρόνου και μόχθου, πέτυχαν την άρτια εκπαίδευσή σας. Η οικογένειά σας, οι φίλοι, οι εκπαιδευτές και ολόκληρη η κυπριακή πολιτεία δικαιολογημένα νιώθουν υπερηφάνεια για εσάς. Νέοι καταδρομείς, οι κλιμακούμενες τουρκικές προκλήσεις στην κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη αλλά και στην Αμόχωστο, με την πρόσφατη απόφαση για άνοιγμα μέρους του παραλιακού μετόπου των Παρουσίων, αποκαλύπτουν τις πραγματικές προθέσεις και τους σχεδιασμούς της Άγκυρας. Η σημερινή κατάσταση που επικρατεί δεν μας επιτρέπει να επαναπαυόμαστε. Η Τουρκία απειλεί καθημερινά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς να έχει πρόθεση να αλλάξει τη στάση της. Οι επίλεκτες δυνάμεις πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας, ευέλικτες και ικανές να απαντήσουν σε κάθε πρόκληση, υπερασπιζόμενοι το δίκαιο της πατρίδας μας. Χάρη σε εσάς, μπορούμε να ταινίζουμε το μέλλον με ελπίδα και πίστη, καθώς αποδείξατε ότι η νεολαία μας συναισθάνεται τις απαιτήσεις των καιρών, διαπνέεται από φιλοπατρία και δηλώνει το παρόν όπου η χώρα τη χρειάζεται. Τιμήστε τον ένδοξο Μπερέ που σε πολύ λίγο θα φοράτε. Είμαστε βέβαιοι ότι θα εκπληρώσετε επιτυχώς την αποστολή σας και θα φανείτε αντάξιοι των προσδοκιών μας. Σας εύχομαι ολόψυχα υγεία και αδύναμη για μια παραγωγική θητεία. Σας ευχαριστώ.